Έχει κατακτήσει ο Βασίλης το ίδιο. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ένα άλλο ωραίο ζευγάρι, το οποίο όταν εγώ το είδα, λέω ότι μου φάνηκε ότι ταιριάζουν, παιδιά. Λοιπόν, κοίτα τώρα τι θα γίνει. Γιώργος Σαμαράς και Κωνσταντίνα Κομμάτα. Ακριβώς. Την Παρασκευή κυκλοφόρησαν κάποιες φωτογραφίες στα sites που είχαν ένα ερωτηματικό. Εγώ γνωρίζω. Όμως... Α, γιατί βάλετε αυτό το έφερο του Σαμαρά, παιδιά. Χάλια είναι. Χάλια είναι. Έτσι είναι, δεν φταίμε εμείς. Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι δεν είναι πια απλά φήμες. Τι είναι. Είναι πραγματικότητα, παιδιά. Έχουν σχέση τα παιδιά αυτά, γιατί μετά τα δημοσιεύματα. Πολύ σοβαρά μιλάτε. Καλά, άκου λίγο. Ο Γιώργος Σαμαράς, πιο σοβαρά δεν γίνεται, θα σου πω λίγο, γιατί και ο ίδιος... Γιατί σοκάρει. Ξέρω εγώ, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Τι έγινε, Μαρίνε, με την Κωνσταντίνα κάτι. Κάνει λίγο εντύπωση. Δεν σου πω, δεν μου ταιριάζουν πάρα πολύ. Δεν είναι λίγο μικρή η Κομμάτα για τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς πόσο είναι, καλέ, τι σαν και εμένα είναι, 31. 31 και η Κομμάτα 22. 23. Σου κάνει. Το προηγούμενο που η Μελίνα σου λέει ρίχνει 10 χρόνια. Σε πειράξε. Ανέβασαν φωτογραφία λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο. Με παρέα βέβαια, όχι δυο του. Στην παρέα του ήταν. Η Έλενα Ράπτη, το γύρισμα είναι για το βίντεο που κάνει το αντίστοιχο στο YouTube ο Χρήστος Ανθόπουλος. Είχαν κάνει ένα γύρισμα, ναι, γιατί έχουμε, είμαστε στην ίδια εταιρεία. Και ήταν τα πιτσουνάκια μου στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, μαζί όλοι, βλέπετε, παρεούλε. Και με αυτό, μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν, επιβεβαίωσαν νομίζω τη σχέση τους. Παιδιά, θέλετε να σου πω κάτι. Εμένα μου ταιριάζουν. Και εμένα πάρα πολύ και φυσιογνωμικά σαν αδέρφια μου κάνουν. Αδέρφια, καμία έχουν αυτό με τα δαντάκια, έχουν έρθει και οι δύο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ταιριάζουν πάντως. Σου αρέσουν, ε. Ωραία, άρα η Κωνσταντίνα Κομμάτα δεν είναι με τον Κωνσταντίνα Αργυρό. Όχι, τώρα είναι με τον Γιώργο Σαμαρά. Και χώρισε, δεν το ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι με τον Κωνσταντίνα Αργυρό. Ξέρει να διαλέγει ωραίο άντρα η Κωνσταντίνα Κομμάτα. Να ρωτήσω κάτι, ο Γιώργος Σαμαράς παίζει κάπου στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ακουκλίτσα μου με τις ερωτήσεις σου. Γιατί. Ναι, όντω το έχω απορία. Ο Σαμαράς δεν παίζει στην Αμερική. Μήπως ήρθε εδώ για διακοπές, θα ξαναφύγει, θα πάει στην Αμερική. Δεν θυμάσαι που είχε έρθει για το πάρτι. Θα ξαναφύγει να πάει στην Αμερική. Θα είναι μια σχέση από απόσταση και αυτή και θα την παρακολουθούμε λοιπόν. Α, όχι. Σκοπός είναι, επειδή και ο Σαμαράς λίγο έχει μεγαλώσει, να κάνει μια σχέση τη σοβαρή τώρα. Είναι και σοβαρή κορίτσι, Κωνσταντίνα. Είναι πολύ καλή. Εμένα μου είναι πολύ συμπαθή. Με αρχές. Έχω να σα δώσω και μια πληροφορία για αυτή τη σοβαρότητα τη σχέση. Γιατί ερωτήθηκε λοιπόν, έμαθα η Κωνσταντίνα Κομμάτα, τη είπανε κάποια κοπέλα, τη είπε με για το καινούριο φλερτ και λέει δεν είναι φλερτ, είναι σχέση. Έτσι, Κωνσταντίνα λοιπόν. Είναι. Να βάζουμε βέβαια και στα δικά μας. Εσύ ωραία είναι. Εμένα... θα σε αποκαταστήσουμε. Εμένα μου αρέσουν πάντως, να είμαι ειλικρινής. Πάντως πρέπει να πω ότι ο κύριος Σαμαράς είναι πιστός στα γούστα του. Ξανθό, γαλανομάτικο, ψιλοαντίνιο, φουρέιρο, ψιλοαντίνιο. Εντάξει, η μόνη που ξέφυγε. Όχι, μόνο ήμασταν παιδιά τότε.